Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου, σε ένα καραντίνο vlog. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη, να σας πω και πόσος έχει ο μήνας. Έχει 11 Νοεμβρίου και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας έτσι όπως την ξεκινάμε πάντα, εδώ, στο ίδιο σημείο, στην κουζίνα. Σήμερα δεν έχω βγάλει το πρόγραμμα να σας πω την αλήθεια, θα δούμε τι θα κάνω στην πορεία. Αν ακούσατε φασαρία, είναι ο μπαμπάς μου από κάτω που κάνει εργασίες και έχει βάλει το τρυπάνι και τρυπάει. Οπότε, συγχωρέστε με, αλλά δεν μπορώ να περιμένω να τελειώσω, δεν θα τελειώσω ποτέ. Λοιπόν, αυτά. Να σας ενημερώσω ότι στα πλάνα που είδατε νωρίτερα, είδατε κάτι να ζωγραφίζει το τετράδιό μου, λες τώρα τι κάνει αυτή η τρελή εκεί πέρα, ζωγραφίζει? Όχι, δεν ζωγράφισα. Έκανα ένα σχέδιο εδώ στο τετράδιο, γιατί θα φτιάξω τα έπιπλά μου σε μαραγκό και ήθελα να του βγάλω έτσι το σχεδιάκι περίπου για τη βιτρινούλα που θέλω, κάπως έτσι το έχω φανταστεί. Γιατί θέλω να βάλω δύο βιτρινούλες στο πίσω μέρος της τραπεζαρίας μου, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό που θα είναι η τραπεζαρία, ένα μπουφέ και το τραπεζάκι μου που θα έχω. Να γεμίσει έτσι ο χώρος, να έρθει να γίνει έτσι πιο ζεστός, πιο κόζι, γιατί εκεί πέρα τώρα είναι άδειο το σημείο, να μπουν μέσα τα συμπράγκαλά μου, να μπουν τα ποτηράκια μου, να μπουν όμορφα όμορφα τα πράγματά μου. Ο μπουφές μου είναι απαραίτητος, γιατί θέλω να έχει ντουλάπια και μέσα ραφάκια για να βάλω τα πράγματά μου. Δεν αντέχω άλλο, πραγματικά έχω ανάγκη από αποθηκευτικό χώρο. Οπότε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, σε λίγο θα μετρήσουμε τον τοίχο, θα κάνουμε τις μετρήσεις μας εδώ με τον Νίκο, να τα στείλω στο παιδί να τα δει, να συνεννοηθούμε. Θα κοιμανθώ στο βέγγι χρώμα, όπως είναι το έπιπλο της τηλεόρασής μου που το έχω πάρει από το προηγούμενο σπίτι, οπότε θα κάνω έτσι και το υπόλοιπο χώρο. Γενικότερα έχω πολύ όμορφα γήινα χρώματα έχω εδώ μέσα, μπες, χρυσό, βέγγι, λίγο μαύρο. Οπότε θα κοιμάνθω σε αυτά τα χρώματα. Δεν με δεσμεύει ιδιαίτερα το βέγγε μου. Είναι έτσι ένα σκούρο ξύλο. Θα μου πεις, έχεις ανοιχτό ξύλο εδώ στην κουζίνα σου, στον ενιαίο χώρο? Ναι. Αν όλα πάνε καλά, κάποια στιγμή στη ζωή μου θα την αλλάξω αυτή την κουζίνα. Αλλά προς το παρόν, επειδή είναι πάρα πολύ καλή, σχεδόν δεν έχει φθαρθεί καθόλου, θα έλεγα. Θα την κρατήσω για κάποια χρόνια ακόμα και θα δω στο μέλλον τι θα κάνω. Γενικότερα στο παλιό το σπίτι, αν έχετε δει παλιά μου βίντεο, θα την έχετε ίσως δει την κουζινούλα μου. Είναι βέγγε, ήταν βέγγε, ήταν ενιαίος ο χώρος και είχα βέγγε. Είχα εκεί μια βιτρινούλα η οποία είχε γίνει εντυχιζόμενη στον τοίχο γιατί είχαμε ένα κενό, οπότε τώρα δεν μπορώ να την πάρω αυτή η βιτρινούλα. Κρίμα και ήταν όμορφη. Οπότε ναι, γι' αυτό τώρα βρήκα αυτό το παιδί, είναι μαραγκός και θα μας κάνει εδώ πέρα αυτές τις δουλειές που χρειάζομαι. Και έτσι θα στολιστεί και όμορφα το σπίτι. Σκέφτομαι να βάλω πάνω από το μπουφέ μου ένα μεγάλο καθρέφτη χρυσό. Έτσι γενικότερα να σας πω το στυλ μου. Δεν το έχω βρει ακόμα βασικά. Δεν ξέρω τι στυλ έχω ακόμα, τι γούστο έχω. Μου αρέσει έτσι το λίγο πιο βαρύ, έτσι λίγο το γκλαμ να έχει μέσα χρυσό, να έχουμε μέσα έτσι ωραία στοιχεία, καλά. Δηλαδή ας πούμε τα φωτιστικά μου να είναι σαν κρυσταλλένια. Θα τα αλλάξω όσο το έχω πει και αυτά. Μου αρέσουν τα χρυσά στοιχεία, μου αρέσει το καφέ πάρα πολύ. Πάει προς το κλασικό το γούστο μου, αλλά ταυτόχρονα όμως, αυτό είναι τώρα το πρόβλημα, ότι μου αρέσουν και τα μοντέρνα στοιχεία μέσα σε ένα χώρο. Οπότε έχω κάποια στοιχεία μοντέρνα και κάποια κλασικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καθαρίσει το μυαλό μου τι ακριβώς θέλω να κάνω. Μάλλον θα κινηθώ λοιπόν στο πιο κλασικό κομμάτι, στο βέγγι, αφού έχω και το ήδη υπάρχον έπιπλο που είναι η τηλεόρασή μου πάνω, για να μην το πετάξω, και ήταν πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ. Μου το έχει φτιάξει και αυτό ο μαραγκός και είναι πολύ στιβαρό, έχει τα συρτάρια, το έχω βάλει μέσα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα top έπιπλα που έχω, οπότε θα κοιμαθώ σε βέγγε. Θα σας δείξω στην πορεία και τα σχέδια, αν μου σταλθούν, που μου είπε το παιδί ότι θα μου τα στείλει, θα σας τα δείξω. Γενικότερα θα σας ενημερώνω για αυτά, για να γνωρίζετε όσοι θέλετε να κάνετε κάποια αγορά ή δοκιμές και στο σπίτι σας κάποια ανανέωση. Εγώ θα σας δείξω τι θα κάνω σε μένα εδώ πέρα. Το πρώτο πράγμα που έχω σκεφτεί για την κουζίνα είναι ότι ίσως στο μέλλον την άλλαζα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ γερή όπως σας είπα και
Τι λυπάμαι, και είναι και πολύ όμορφη θα έλεγα. Και κλασική τη λες, βέβαια είναι κλασική, γιατί το καφέ δεν πέφτει, αυτό το χρώμα του ξύλου δεν πέφτει από τη μόδα ποτέ. Αλλά αν τέλος πάντων την άλλαζα, θα ήθελα να την κάνω διαφορετική, λίγο τη διαρρύθμιση θα ήθελα να κάνω διαφορετικά. Αλλά αν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να την κρατήσω όσο έχει, ίσως αλλάξω πάγκο. Αυτόν εδώ πέρα, γιατί θέλω έναν άλλο πάγκο, λίγο να ανοίγει το μάτι μου. Πολύ ξύλο έχει πέσει εδώ πέρα, οπότε θέλω να τον ανοίξω, να βάλω ένα έτσι μπέζ, να βάλω ένα νουτ χρώμα. Στο παλιό μου σπίτι είχα ένα τέλειο πάγκο. Τέλειο, τον αγαπώ. Μπέζ και έκανε μέσα πετρούλες. Κομματάκια από πετρούλες, τέλος πάντων, ασημί, μπες και αυτά, έμοιαζε με μάρμαρο, με γρανίτι, αλλά δεν ήτανε. Και ήτανε πάρα πολύ όμορφο, αν το βρω αυτό θα το ξαναεπέλεγα ρε παιδί μου, κάτι παρόμοιο. Αυτά, δεν σας λέω άλλα για την κουζίνα, ό,τι καινούριο και ό,τι κάνω θα σας το δείχνω, εννοείται αυτά. Τι άλλο ήθελα να σας πω, έχω βγάλει φιλέτο κοτόπουλο. Μικρά κομματάκια φιλετίνια, σας τα έχω δείξει και στο παρελθόν. Θα τα ψήσω στο φούρνο, ενδεχομένως να κάνουμε πατατούλες τηγανιτούλες ή ψητούλες. Μάλλον τηγανιτούλες το κόβω γιατί ο κύριος μέσα θέλει τηγανιτούλες. Ωραία, αυτό. Τι άλλο τώρα θέλω να σας πω. Να σας ενημερώσω. Να σας πω ότι θέλω πάρα πολύ να στολίζω το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Μου στείλανε μήνυμα ότι το κουτί μου θα έρθει στις 16 του μήνα. Θα κάνετε λίγο υπομονή, παιδιά. Μαζί με μένα θα με υποστηρίξετε, στηρίξετε. Θα μου δώσετε λίγη δύναμη και υπομονή. Μην μου δείχνετε φωτογραφίες που στολίζω τα δέντρα, ζηλεύω. Μετά τις 16 να μου στέλνετε. Γιατί τώρα τα βλέπω και ζηλεύω. Θέλω και εγώ να στολίσω. Βλέπω τις κούτες που τις έχω αραδιάσει εκεί πέρα και περιμένω τα πράγματα να έρθουν για να κάνω μια ωραία γενική καθαριότητα και να βάλω εδώ έτσι τα συμπραγκαλά μου. Οπότε ναι, αυτά θα κάνω για σήμερα. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε. Σήμερα είναι λίγο τεμπέλικη ημέρα, θα την έλεγα. Επίσης δεν έχω και πάρα πολύ, όχι καλή διάθεση, είναι έτσι λίγο, έχει πέσει λίγο όλη αυτή η ενέργεια. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί από τις ειδήσεις και από την τηλεόραση τι έχει γίνει. Τώρα γύρω στις 4-5 μέρες ρίχνει ασταμάτητα νερό στην Κρήτη, με αποτέλεσμα χθες να ρίξει πάρα πολύ βροχή, καταρακτώδης βροχή θα έλεγα, ειδικά τις ώρες από, δεν θυμάμαι να πω, από τις 11 η ώρα και μετά. Πολύ βροχή τέλος πάντων έριξε, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ώρες. Με αποτέλεσμα να ξεχυλήσουν ποταμοί, να σπάσουν γέφυρες, να πέσουν γέφυρες, να αποκοπούν δρόμοι, να κατεβούν νερά από βουνό και να πλημμυρίσουν δρόμους, να μην μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν. Μεγάλη ταραχή, μπήκανε νερά σε πολλά σπίτια, σε πολλές αποθήκες, σε πολλά... τέτοια. Η γιαγιά μου στο Ρέθυμνο που μένει συγκεκριμένο στον Πλατανιά ξεχύλισε ο ποταμός εκεί πέρα και πολλά σπίτια κρίθηκαν σε ανάγκη ότι πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι και έφυγαν και πραγματικά πλημμύρισαν τα σπίτια τους. Υπήρχε μεγάλη αναταραχή εδώ πέρα. Εγώ ευτυχώς και δόξα τω Θεώ είμαι σε χωριό, είναι λίγο ψηλά. Δεν έχω τόσο πρόβλημα, το σπίτι είναι διόροφο, από κάτω ρε παιδί μου είναι των γονιών μου και από πάνω το δικό μου και δεν είχα τόσο μεγάλο πρόβλημα και φόβο εδώ πέρα. Το παλιό μας το σπίτι όμως που ζούσαμε πριν ένα χρόνο με τον Νίκο εκεί στο πέραμα περνάει ακριβώς από κάτω ποταμός. Παιδιά, και έφτασε ο ποταμός στο μπαλκόνι του σπιτιού και ήτανε πραγματικά ζήτημα ωρών, μίας ώρας να ξεχυλήσει ακόμα πιο πολύ και να μπει. Δηλαδή αν εκείνη τη στιγμή που έριχνε την πτώση βροχή έριχνε λίγο ακόμα, άλλη μια ώρα παραπάνω, ίσως είχε μπει το νερό μέσα στο σπίτι, γιατί είχε φτάσει πια στο όριο του μπαλκονιού. Μας το περιγράφανε και είχα πάθει σοκ. Φωτογραφίες, υλικό μου στέλνανε, πράγματα. Αν ζούσα εκεί πέρα θα τα είχα μαζέψει και θα είχα φύγει, κυριολεκτικά. Μία χρονιά μέναμε εκεί πέρα με τον Νίκο, πέρσι πρόπερσι δεν θυμάμαι, έκανε μια πάρα πολύ δυνατή βροχή πάλι για μέρες, ξεχύλισε πάλι ο ποταμός, πάλι υπήρχαν έτσι ταραχές, πλημμύρισαν σπίτια, χωριά, χαμός, και έβλεπα τον ποταμό από κάτω από το σπίτι να μου χαϊδεύει τον μπαλκόνι. Είχε φτάσει βέβαια σε σημείο που ήθελε ακόμα αρκετό, όχι σαν και αυτή, δηλαδή αυτή η φορά τώρα ήταν πραγματικά πολύ τρομακτική.
Αλλά και τότε εγώ ως πρώτη φορά να αντιμετωπίζω τέτοιο πράγμα, να βλέπω ένα ποταμό να κάνει έτσι και να αντιλαμβάνομαι ότι πραγματικά ανάπλωνα το χέρι μου, ήθελε. Πόσο Νίκο ήθελε? 3 μέτρα. 2 μέτρα. Ναι, 2 μέτρα για να περάσει να μπει στο σπίτι, να περάσει στο μπαλκόνι μου να μπει. Και τώρα αυτή τη φορά έφτασε. Τι? Ναι, μπορεί να έχω βιντεάκι απόσπασμα να σας δείξω. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ, έκλαιγα, ο Νίκος μου έλεγε «Σόπα μωρή, μη φοβάσαι, δεν πειράζει, θα σου πάρω άλλα πράγματα». Λέω «Τα πράγματα είναι». Εγώ είχα μαζέψει τα καλλιτικά μου και τα ρούχα μου. Για να σας πω την αλήθεια, είχα ετοιμάσει το σκυλάκι μου, ήμουνα έτοιμη με το σκύλο για τα πράγματα να σηκωθώ να φύγω. Θα έφευγα παιδιά, έκλαιγα για τα πράγματά μου και για το σπίτι γενικότερα, αλλά θα έπαιρνα ό,τι μπορούσα και θα έφευγα. Δηλαδή καταλαβαίνω τους ανθρώπους αυτούς που κρίθηκε αναγκαίο να φύγουνε, την ταραχή που θα πήρανε, τι να πρωτοπάρεις μαζί σου σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν προλαβαίνεις να πάρεις τίποτα. Αλλά και να βλέπεις την περιουσία σου να χάνεται και το σπίτι σου και τα πράγματά σου είναι πραγματικά οδυνηρό. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο, απλά ήθελα να σας ενημερώσω, χθες υπήρχε μια ταραχή, κοβότανε το ρεύμα, δεν είχαμε ίντερνετ, δεν μπορούσα να ανεβάσω το βίντεο. Έλεγα εντάξει, το λιγότερο θα μου πεις είναι το βίντεο, αλλά ήθελα και να έχω και τα ανοιχτά τα social γιατί έβλεπα και ήθελα να ενημερώνομαι. Και είχαμε μεγάλο ζήτημα χθες, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί η μαμά μου δούλευε, ήταν στο πέραμα όπου είχαν κλείσει τουλάχιστον 2 δρόμοι γιατί είχε ξεχυλίσει ο ποταμός. Έφτανε φανταστείτε και τη μεγάλη μας γέφυρα να την περάσει. Δηλαδή μιλάμε για πολύ ακραία κατάσταση και η μαμά μου ήταν στη δουλειά. Ή θα έμενε στη δουλειά, που εκεί την έκοβα να έμενε αν δεν άλλαζαν οι καταστάσεις. Δεν μπορούσε να περάσει, κόπηκε δρόμος, έσπασε κομμάτι του δρόμου, είχανε από τα νερά, είχανε μεταφερθεί κομμάτια, πέτρες και ξύλα και είχανε κλείσει δρόμοι και θα έχει αποκοπεί η μάνα μου από κάθε σημείο για να περάσει, να ανέβει στο χωριό. Ευτυχώς τους καθαρίσανε γέρος και κατέβηκε ο παπάς μου και την πήρε από τη δουλειά. Γενικότερα πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπω και σε άλλες περιοχές της Κρήτης και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στα Μάλια, έχει γίνει χαμός, πλημμύρες πάρα πολύ. Και σαφώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και σε κατά καιρούς που γίνονται όλα αυτά. Δεν ξέρω τι κακό μας έχει βρει, πραγματικά δεν γνωρίζω τι κακό μας έχει βρει. Εκεί που πας να πεις τι άλλο θα έρθει, έρχεται. Ανυπομονώ για τη μέρα που θα έχουμε ηρεμήσει από όλα αυτά. Ανυπομονώ. Αυτά. Δεν σας λέω άλλα, σας μαυρίσω την ψυχή. Εδώ ήρθαμε για να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω να συμμαζέψω εδώ τα πράγματα, να μαρινάρω λίγο το κοτοπουλάκι. Μα δεν θα έχει ξεπαγώσει για να το μαρινάρω. Τι λέω? Τι να κάνω? Θα σας μεταφέρω λίγο στην κρεβατοκάμαρα ή μέσα στο δωμάτιο με τον Νίκο να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα πολύ τεμπέλικη μέρα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Από τον ένα καναπέ θα κάθομαι στον άλλο μάλλον. Γιατί θα υπάρξουν και τέτοιες μέρες που δεν θα έχω και πολλή ενέργεια ή δεν θα έχω πολλές δουλειές να κάνω και θα μας βλέπετε λίγο να μιλάμε, να κάνουμε έτσι παρέα με τον Νίκο. Χθες το βράδυ με έβαλε να δω μία ταινία thriller, δεν τη λες και thriller, με ένα εξωγήινο τέλος πάντων ήτανε. Εντάξει, χλιαρά συναισθήματα. Πώς τη λέγαν την ταινία για να μην τη δουν τα παιδιά? Σπούτνικ! Ρώσικη ήτανε! Ναι. Σπούτνικ λεγόταν, παιδιά! Ναι! Μην τη δείτε! Δεν ήταν και πολύ... Δεν ήταν κάτι σπουδαίο, δεν θα... Εντάξει, κρατούσε λίγο... Δεν είχα και τι να δω, να σας πω την αλήθεια, οπότε του συμβάστηκα. Γιατί γενικότερα όταν μου περιγράφει ταινίες, δεν το έχει. Δηλαδή άμα θέλει να σας περιγράψει μια ταινία που... Ένας κλέφτης μπαίνει σε ένα σπίτι και το κλέβει, θα σας πει όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτό. Θα σας περιγράψει ό,τι. Δηλαδή, οι περιγραφές του. Θέλω να τον ακούσετε κάποια στιγμή να περιγράφει, αλήθεια. Δεν μπορεί να με πείσει με κανένα τρόπο να δω την ταινία. Λέω, βάλε μου το τρέιλερ, να δω αν πιστεύω από το τρέιλερ. Γιατί από αυτά που λες, δεν πείθομαι. Δεν έχεις πειθό, Νίκο, δεν έχεις πειθό.
Παρουσιάζεις το έργο, ρε παιδί μου, στεναρά. Εσύ έχεις παδιαστεί να το δεις, αλλά δεν το τον περνάς του άλλου. Το κεφάλι μου. Δεν μπορείς να το περιγράψεις με λέξεις. Πίνω νεράκι. Αυτό είναι true. Όλη μέρα. Αυτό το μπουκαλάκι είναι από Tupperware. Και νομίζω είναι 750ml. I don't know. Και το πίνω όλο. Μπορώ να πιω και δύο τέτοια. Και το έχω δίπλα μου όλη μέρα. Κάθε μέρα. Νίκο! Oui. Έλα μωρέ, είτε να κάνουμε να μετρήσω με τον τοίχο. Φέρ το μέτρο. Να μετρήσω με τον τοίχο, Νικολή. Καπετάνια Τερντιλή. Για να γράψω τα νούμερα. Να τα στείλω στο παλικάρι. Υπάρχει έρθει καμιά στιγμή η βιτρίνα. Τι θα μου κάνεις κανένα δώρο να περάσει η ώρα? Ναι, θα ήθελες να μου... Θα ήθελες σήμερα να με κεράσεις... Θα ήθελες απλώς να πάρεις να με κεράσεις λίγο γλυκάκι. Να πας να ψωνίσεις. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι, Νικολή. Η μάνα μου έφυγε σήμερα πάλι. Τον ανοίξανε το δρόμο. Για πες το. Άμα βάλεις το δώρο, θα πάω στην Ελλάδα να πάω. Άμα βάλω... Άμα βάλεις το δώρο. Ποιο δώρο? Το γλυκό. Ναι. Ακούστε τώρα τι είπε ο άντρας. Ο άντρας, ο Λεβέντης, ο Κιμπάρης. Που έλεγε τις προάλλες ότι ήταν πολύ Κιμπάρης. Είναι πολύ Κιμπάρης. Να βάλει λίγη τη βενζίνα να με πάει και να του δώσω εγώ τα λεφτά να ψωνίσουμε το γλυκό. Μιλάμε για το... Για τον Σκρούτς τον ίδιο. Νικολή, εγώ θα βάλω λεφτά να πάρω το γλυκό. Α, θα το φάω και μόνη μου, παλικάρι μου. Όχι Νικολή, ούτε τη βενζίνα θα σου βάλω, ούτε το γλυκό. Εσύ είσαι ο άντρας του σπιτιού και πρέπει να τα κάνεις αυτά. Γιατί σου ζήτησα να με κεράσεις, Νικολή. Α, εγώ σου ζήτησα να με κεράσεις, να με κεράσεις. Δεν σε έχω κεράσει ποτέ. Όχι. Εδώ που θα έρθω θα σε κεράσω. Τι κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Με αυτό το μέτρο θα μετρήσεις. Αυτό έχω, ο πατέρας μου το πήρε το καλό. Δεν στο γύρισε αυτό που είχαμε πάρει? Όχι, δεν μου το γύρισε. Σίγουρα. Τι, το εσύ, μήπως το είσαι στην αποθήκη? Ναι, αυτό λέω. Και θα πας, είναι βρεγμένα. Δεν καταλαβαίνω. Τι παίζεις? Δεν παίζω κάτι αυτή τη στιγμή. Ξέχισε και. Αντί να βάλει μια φωτογραφία να μας παίρνει σιλιό, έχει βάλει πάει τα μαϊμούνια. Εσύ είσαι μαϊμούνι. Εσύ είσαι μαϊμούνι. Που θες να σου βάλω τη βενζίνα και δεν τρέπεται μια ολιά η μούρη σου να το λες, να σε ακούει ο κόσμος. Να σου βάλω τη βενζίνα και να πληρώσω. Θες ισότητα. Θες ισότητα, θα πληρώσεις τα μισά. Θες ισότητα. Θες εσύ ισότητα. Θες ισότητα. Ψήσε με αυτά σήμερα. Σ' άρεσε! Δεν σε χάλασε! Ψήσε να φας! Δεν λατές να ψήσεις το ένα αυγό, δεν λατές να ψήσεις. Εγώ μπορεί να μην έχω skills. Δεν έχεις skills. Τι θα πάρω, θα παρατζήλεις. Δεν είσαι το deliverer, έχω με αποκοπή. Εσύ δεν το πες. Εγώ μπορεί να μην έχω skills στην κουζίνα. Ναι. Αλλά οι deliverers με ξέρουν με αραπάντη. Με το πάτη τη σε ξέρει με τη λιβερά. Και κάθε μέρα θα τρώω junk food. Ναι, junk food κάθε μέρα. Junk food. Δεν είμαι κοροϊ. Γιατί όταν βρειάζει. Τέτοια. Ζορίζεσαι. Δεν τα βρειάζω. Ωραία. Φάει λοιπόν junk food σήμερα. Πάρε τον τη λιβερά, κάνε την αναπάντη να δούμε αν ανέβει στα κεραμωτά. Ανέβει. Κάνε του την αναπάντη να το δούμε. Και εγώ θα ψήσω να φάω. Και θα ξανίζεις. Εσύ δεν ξανίζεις γιατί δεν τρώω την πίτα και εσύ θα τρώω στο φιλικό. Εγώ άμα θέλω να φάω πίτα μπορώ. Και θα τον γιατί μπορώ και εγώ να παραγγείλω. Δεν είσαι μόνο σε αυτή τη δυνατότητα. Είστε τον επιπληρώσω. Εγώ, ναι. Θα με βάλεις να τον επιπληρώσω. Εγώ έχω λεφτά. Θα με βάλεις να τον επιπληρώσω κι εγώ αυτό. Κανονικά εσύ πρέπει να κεράσεις. Αλλά αφού δεν θέλεις, εγώ θα ψήσω να φάω και εσύ δεν θα φας. Τι θα ψήσεις? Εγώ ψηλό χωρί σε πήρα και μου χωρί σε πήρα, ήξερα τι έκανα. Είχα πρόγραμμα. Είχα πρόγραμμα.
Τι είχες ρωτήσει για την πρίκα, μου έμαθα. Βέβαια. Τσαμέ. Καλά λοιπόν, σε λέω πρικοθία. Δεν έχεις λεβέντης, νομίζω ότι δεν είχα επιτυχία. Εσύ είσαι. Ας σου κάνω ένα πλάνο να σε μένα. Ένα ανφάς. Ανφάς. Εσύ είναι ανφάς σήμερα. Που εστραβώθηκα και σε πήρα, αλλιώς θα μείνω στο ράφι. Ιντερνετ μωρέ που με είδες. Και που τάλιασες. Τα πεις και τα λες, καημένο. Που τα πιστεύω. Hello! Λοιπόν, παράτησα την κάμερα γιατί με πήραν τηλέφωνο όπως είδατε και πιάσα την κουβεντούλα. Καθόμαστε εδώ με το Hello. Νικόλη. Και λέμε σήμερα τι θα κάνουμε όλη μέρα, πώς θα περάσουμε τη σημερινή. Να σας πω, σας το είπα νομίζω, είναι λίγο τεμπέλικη η σημερινή ημέρα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Μπορεί να είναι έτσι λίγο... Λίγο να μας βλέπετε από τον ένα καναπέ στον άλλο. Λίγο χλιαρά τα πράγματα. Λίγο, ναι, δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο. Δεν είναι κάθε μέρα τα γιανιού. Ναι, ισχύει. Και λοιπόν, τώρα σχεδιάζουμε να κάνουμε μία απόπειρα να γυρίσω ένα βιντεάκι για το Instagram που δεν το έχω κάνει ακόμα. Να προσπαθήσω να κάνω ένα έτσι make-up tutorial, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω. Και λέμε τώρα πώς να στήσουμε εδώ τα πράγματα, να το γυρίσω και θα σας τραβήξω να το βλέπετε. Έτσι να το δείτε σε γρήγορο απόσπασμα. Behind the scenes. Ναι, να το δείτε σε γρήγορο απόσπασμα, να δείτε και λίγο από μακιγιάζ. Αυτά, δεν ξέρω, πείτε μου αν θέλετε να κάνω κανένα μακιγιάζ τώρα μέσα στην καραντίνα. Έτσι να σκάσουμε βαμμένο στο σαλόνι μια μέρα χωρίς λόγο και ένα αιτία. Καραντινά το μακιγιάζ. Καραντινά, το είχα κάνει και στην προηγούμενη καραντίνα. Ναι. Το είχα ονομάσει. Και πού είχαμε πάει τότε. Είχα κάνει και στην προηγούμενη καραντίνα και το είχα ονομάσει μακιγιάζ στην καραντίνα. Ναι, και πήγαμε κάπου τότε ή απλά στο σαλόνι κάναμε βόλτες. Αφού είμαστε στην καραντίνα, πού να πάμε, Νικόλη, μα τι που τα λες. Βγήκαμε για ποτό στην κουζίνα. Για καφέ, υποτίθεται και καλά βάθηκα, πάμε λέω για καφέ στην κουζίνα. Δεν είχαμε που να πάμε αυτά. Δεν είσαι ωραίος. Γιατί, τι μην κορδώνεις στην κάμερα. Γιατί θα σου χαλάσω τη μόστρα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι γι' αυτόν εδώ πέρα τον τύπο, ότι όλη με νήσιος της ημέρας παίζει υπολογιστή και όταν του πω να κάνουμε μια δουλειά. Τι λες μωρέ που τα αφήνω όλα και έρχομαι. Και τα ρούχα σου απλώνω. Ναι. Κάνεις τη δηλώση σου ψεύτη. Και σου μαζεύω το τραπέζι. Ο. Δεν πλύνω τα πιάτα. Ναι, Παναγία μου, αυτό έλειπε να πλύνεις τα πιάτα. Εσύ ο λεβέντης του σπιτιού. Και γενικά θέλεις ένα να σου φέρνει πράγματα. Νίκο, φέρε μου νερό. Νίκο, φέρε μου μόνο νερό σου ζητάω. Νίκο, φέρε μου και κινητό. Καμιά φορά το κινητό μου, άμα το έχω ξεχαημένο πουθενά. Φεύγει, τα παρτά όλα. Τα παρτά όλα. Το παρτά όλα. Ξαπλώνει και μετά από 3 λεπτά μου λέει Νίκο, το κινητό μου φέρε, Νίκο, νερό φέρε. Και κουράζεσαι. Σε βάλω να σκάφτεις. Εγώ κάνω κάτι άλλο. Σε βάλω να σκάφτεις. Όχι. Ωραία, ψήσε σήμερα μεσημεριανό να σου φέρνω εγώ το τι. Δεν ξέρω, άμα ήξερα να σε βοηθούσα. Ψέματα λες. Ψέματα λες. Το ότι δεν ξέρω είναι αλήθεια, αλλά το ότι βοηθούσα. Να το κάνουμε μαζί το μεσημεριανό. Να κάνουμε μαζί το μεσημεριανό. Όχι, Αναστασία, μαζί μου. Θα σου λέω τι θα κάνεις. Έλα. Θα φτιάξεις τα κοτοπουλάκια. Όχι, 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 είναι πολύ, πολύ πλάκα. Κάτι πιο απλό δεν υπάρχει. Από το να μαζέψω. Θες να σου απλώσω. Θες να σου μαζέψω τα ρούχα. Όχι, γιατί τα άπλωσα χθες και μου τα έβρεξε ο καιρός και τα έβαλα μέσα. Δεν μπορεί να φέρει την απλώστρα. Δεν έχουν στεγνώσει. Όχι, δεν ακόμα κι άλλο. Θα βάλω τον αφιγραντήρα. Θα βάλω τον αφιγραντήρα. Θα σε μπουνίσω. Θα στα μαζέψω. Ό,τι ώρα στεγνώσω θα τα μαζέψω. Αλήθεια. Ωραία. Και την προηγούμενη φορά στα δίπλωσα και στα βάλα και στα σερτάρια. Ψέματα. Πες. Τα δίπλωσα δεν τα βάλα στα σερτάρια. Τα βάλα. Δεν τα βάλα. Τα βάλα. Κάποια που δεν ήξερα που. Τα βραχιά σου έβαλα στο σερτάρι το δεύτερο. Τα άλλα τα υπόλοιπα πετσέτες, ρούχα και τα. Τα βάλα εγώ. Τι πετσέτες ήταν άλλη φορά που δεν ήξερα που να τις βάλω. Μονάχα. Κορί, έπαγε θα αφήσω την κάμερα και θα σου σε κατακτυπώ. Με την κάμερα, έτσι. Όταν θα σηκωθεί, θα δω ότι μου μπλάβει μπαίνει. Και θα βγω στη ειδήσει γυναίκα. 26χρονη έδιρε με σύλικο. Κοπάνισε τον άντρα τι βάλαψα. Κοπάνισε κιόλας. Κοπάνισε το πουλί, δεν το πουλί, κοπάνισε. Ή το πήγες σε εφημερίδες. Ναι, ή το πήγες, το κρίτη θα το πει. Το κρίτη θα το πει. Θα πει κοπάνισε τον έκαμε τα λατσού.
Ντρέπεσαι μια ολιά να φέρεις στον άντρα σου. Εγώ δεν παλεύω, δεν σε παλεύω πα μέσα. Είσαι λες και έχω 5 κοπέλια δεκάθαρα. Μην δεν λες μωρέ, θα χαρούν οι ανθρώποι πως είμαι κανένα κοπέλι. Παιδιά, η οδοντόκρεμα ήτανε. Α, δοκίμασε την παραντών. Εντάξει, μου γράψατε κάτω στα σχόλια ότι θέλω να τραβάω τον Νίκο την ώρα που θα βουρτσίζει τα δόντια του με την παραντών. Να σας πω ότι αλήθεια το είπατε όσοι το είπατε. Έχει γεύση σαν αλάτι. Εντάξει, δεν την έφαγα. Δηλαδή... Τι γεύεσαι όμως, όσο και να το θέλει. Ναι. Τι γεύεσαι. Έχει ένα καυστικό. Θα μας κάνεις review για την οδοντόκρεμα. Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Ήταν, φαίνεται ότι είναι καλή πάντως. Από το Σαββάτο έχουμε καραντίνα, ε. Και σήμερα είναι Τετάρτη. Σαν αιώνα σου φαίνεται. Όχι ρε, καλά περνάω. Όχι, καλά περνάω, αλήθεια. Την προηγούμενη φορά. Βέβαια, γιατί να μην περνάς καλά. Γιατί να μην περνάς καλά. Πού όλα τα έχεις, τα ρούχα σου έχεις, τα παπούτσια σου έχεις, το φαΐ, το μεσημεριανό έχεις, τα παιχνίδια σου έχεις, έτσι, 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 τα πόδια μου, όλα. Όλη μέρα κοίτασαι, όλα. Δεν κάνεις άλλο πράγμα. Όλα στα πόδια μου, δεν τέτοιο, δεν βοηθάς καθόλου εμένα. Περνάει να σου δείξει χαρισάμενη είπα μέσα. Βέβαια, γιατί να σ' αρέσει. Έτσι, γιατί να μην σ' αρέσει. Έτσι είναι ο κύρις. Έτσι γίνεται. Ο κύρις μπαίνει μέσα και όλα γίνονται, όλη είναι σούζα. Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ, τα λέμε σε λιγάκι που θα γυρίσω άμα είναι το tutorial. Μετά θα φτιάξουμε το μεσημεριανό μας και δεν ξέρω τι άλλο θα δείξουμε μέσα στη μέρα. Κάνει λίγο τεμπέλικα τα πράγματα σήμερα. Αυτά, τα λέμε σε λιγάκι. A little later. Κοιτάξτε εδώ μια κατάσταση. Είναι πιο μεγάλο το γουρούνι από αυτήν, όσοι δείτε το. Κοιτάξτε τι κάνει, κοιτάξτε τι κάνει. Τραγικό! Δεν είναι αυτό για σένα! Δεν είναι αυτό το παιχνίδι για τα αρχιβικά σου! Αυτό είναι πιο μεγάλο από σένα! Άσε το! Άσε το μωρί! Άσε το μωρί! Γουλουνίτσα! Άσε το! Άσε το! Άσε το! Νευριάζει κιόλας! Άσε το! Άσε το! Άσε το! Το έχεις πετσοτανίσει, άσε το. Άσε το. Άσε το. Άσε το να δουν οι άνθρωποι το γουρουνάκι. Α! Άσε το μωρί, άσε το. Ω, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Άλλη μια προσπάθεια! Πάμε πρώτη, κλασσοσβήτη! Είναι παέ τα ρούχα και φαίνεται λες και είναι πισταριό. Τσαντήρι. Τσαντήρι. Σβήσε το κεράκι, το είχα. Το είχα ένα πιζαμούντ για κόζι καταστάσεις. 5 minutes later.
Many, many minutes later. Hello, με βλέπετε, Glamour. Διότι μόλις γύρισα ένα βιντεάκι για το IGTV του Instagram. Έτσι μου ήρθε, βρε αδερφέ, να ξεκινήσω να κάνω βιντεάκια στο Instagram με μακιγιάζ. Μιας και εδώ στο κανάλι πιο πολύ τώρα κάνω βλογκάκια. Συζητάμε έτσι για τη μαγειρική, κάνουμε διάφορα άλλα οργάνωσης και τέτοια. Και έχω αφήσει λίγο τα βιντεάκια μακιγιάζ. Οπότε όσοι σας αρέσουν τα βιντεάκια μακιγιάζ και όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων το beauty, επειδή μέσα στο σπίτι καθόμαστε, θα μου πεις και τώρα βάφτηκες, Χριστιανή μου, ναι, και τώρα βάφτηκα και στο σπίτι θα κάτσω, δεν πάω πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε λίγο έτσι να περάσει η ώρα σας, θα το ανεβάσω στο Instagram, αν μου αρέσει, γιατί πρώτη φορά γυρίζω και δεν ξέρω πώς θα βγει, ελπίζω να βγει και καλό. Ήθελα να δοκιμάσω και αυτήν εδώ την παλέτα. Κάτσε γιατί θα τα σπάσω. Ήθελα να δοκιμάσω και αυτήν εδώ την παλετίτσα που την έχω πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι από La Roque. Την έχετε δει. Πάμε να σας τη δείξω βασικά εκεί στο φως. Και ναι, ήθελα να κάνω ένα τέτοιο μακιγιάζ, πάλι στα ίδια χρώματα κυμαίνομαι, κλασικά, εγώ δεν αλλάζω στυλ, ροδακινή, ροζ, νουντ, μπέζ, καφέ, αυτά. Τέλος πάντων, τώρα θα μείνω έτσι, βαμμένη, φτιαγμένη, και θα μαγειρέψω το κοτόπουλο που σας είπα με τις πατατούλες. Αυτά έχει η ζωή, παιδιά. Με τη βλεβαρίδα κάγκελ, με τη βλεβαρίδα κάγκελ. No problem. Και πρέπει και να συγυρίσω το χάλι που έκανα μέσα στην τραπεζαρία, γιατί εκεί τα γυρίζω τώρα τα βίντεο. Αυτή εδώ είναι η παλετίτσα. Θαρώ, σας την έχω ξαναδείξει. Θαρώ. Όταν την είχα πάρει. Αλλά τώρα την δοκίμασα. Χρησιμοποίησα αυτό. 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 Και αυτό. Οπότε η παλέτα έχει ακόμα κι άλλα. Ναι, μπορείς να δημιουργήσεις άπειρα look με τη συγκεκριμένη παλέτα. Όσοι αγαπάτε τα ροδοκινή, τα ροζουλιά, τα καφέ, τα νουντ, αυτά τα ροδοκινή τόπα, ναι, είναι ιδανική. Δεν είναι και πάρα πολύ ακριβή. Υποθέτω ότι εντάσσεται στην κατηγορία drugstore. Υποθέτω. Αυτά. Πάω τώρα να συμμαζέψω, να φτιάξω λίγο εδώ το τραπέζι που γίνεται ο πανικός. Να κλείσουμε για τα φώτα, γιατί τα άνεψα όλα. Ο Νίκος με βοήθησε πάρα πολύ αυτή τη φορά, του το δίνω, διότι μου μάζεψε όλα τα φώτα. Και τα έτσα. Ναι, και τα. Και τα έτσα και τα μάζεψα. Και τα μάζεψε και τώρα εγώ... Είμαι ο floor manager. Είναι ο floor manager. Και εγώ τώρα πρέπει να μαζέψω αυτά. Εδώ. More moments later. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στη φάση που φτιάχνω το μεσημεριανό. Αργήσαμε πάρα πολύ σήμερα λόγω και της κατάστασης με το μακιγιάζ. Τώρα θα μαρινάρω το κοτοπουλάκι μου, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Θα του βάλω αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, λεμονάκι, μουστάρδα, κάρι, πάπρικα γλυκιά. Όλα αυτά μαζί λοιπόν, το ανακατεύω. Το στρώνω στη λαδόκολά μου, το έχετε δει που το κάνω πολλές φορές. Και το βάζω στο φούρνο στους 200 βαθμούς εκεί περίπου και περιμένω να ροδίζει, το γυρίζω, να ροδίζει και από τις δύο πλευρές. Εντάξει, το κοτόπουλο δεν πολύ ροδίζει, αλλά γενικότερα να ψηθεί. Και θα κάνουμε και λίγες πατατουλίτσες και θα φάμε και λίγη φετούλα. Και αυτά. Τώρα αν ακούτε μουσική από κάτω, έχει έρθει ο πραγματευτής, ο Ποροπόλης. Βασικά έχει και άλλα πράγματα, δεν έχει μόνο... Α, σταμάτησε. Είναι ένα κινητό σούπερ μάρκετ. Είναι ένα κινητό σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το δείξω. Δεν μπορώ. Είναι ένα φορτηγό. Είναι ένα μεγάλο φορτηγό και έχει μέσα ψυγείο και έχει κεράφια και πάνε οι γιαγιούλες που δεν μπορούν να μετακινηθούν και ψωνίζουν. Εγώ δεν πάω. Βέβαια θέλεις να πάρεις ένα σφουγγαράκι, ας πούμε, για το σπίτι και εκεί που θα το βρεις στο σούπερ μάρκετ 70 και 80 λεπτά, εδώ θα το πληρώσεις 2 ευρώ. Θα σου λέει, δεν είναι, άμα το θες και στην μπόρμπα σου μπάρμπα, θα το πληρώσεις. Ακριβά!
Λοιπόν, παιδιά, να είμαι πάλι στη συνηθισμένη μου θέση. Έχω βάλει το κοτόπουλό μου να ψήνεται στο φούρνο. Σας έδειξα τη διαδικασία, σας το έχω δείξει αρκετές φορές. Θα κάνω τώρα μια σαλατούλα και έχω βάλει να ψήνονται και οι πατατούλες μου. Αν ακούτε, είναι ο προφητήρας από πίσω. Τον έχω ανοίξει. Αυτά. Δεν έκανα σήμερα κάτι σπουδαίο. Γύρισα, μου πήρε πολύ ώρα να γυρίσω το βίντεο μακιγιάζ στο IGTV. Αυτό που φοράω τώρα, δείτε το λίγο, δείτε το, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Βασικά είναι τα χρώματά μου αυτά, τα αγαπώ. Οπότε ναι, και το γύρισα και θα το μοντάρω σε λιγάκι το απογευματάκι και να το ανεβάσω αν είναι σήμερα. Όσοι να με ακολουθείτε στο Instagram μπορείτε να πάτε να με ακολουθήσετε. Αν έχει ανέβει θα το δείτε. Θα έχω ανεβάσει και κάποια φωτογραφία ενδεχομένως. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουμε σήμερα όλη μέρα. Αν είναι να κάνω κάτι θα το τραβήξω. Διαφορετικά μπορεί να είναι και το τελευταίο πλάνο που βλέπετε. Θα δούμε πως θα πάει. Να σας πω ότι έχει καλυτερεύσει λίγο ο καιρός. Δεν βρέχει πια όπως έβρεχε το πρωί και χθες το βράδυ. Έχει ηρεμήσει η κατάσταση, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εύχομαι να φτιάξει ο καιρός, γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι ωραίο να βρέχει, αλλά όταν γίνονται τα φαινόμενα ακραία, δεν είναι και πια τόσο ωραίο. Ξέρετε τι σκέφτηκα, να σας δείξω τα σεμεδάκια μου. Μου έχετε πει αρκετές κοπέλες από τότε που μίλησα στο βίντεο αυτό με τα σεμέ, για τα σεμέ. Να σας τα δείξω, να σας δείξω τι έχω σκοπό να βάλω τώρα τις γιορτές. Οπότε μπορεί να σας δείξω αυτό πιο απόγευμα. Θέλω κι εγώ να δω, να αποφασίσω τι θα βάλω και πού. Και αν είναι στο επόμενο βλογκάκι, θα κάνω ένα σκούπισμα και ένα ξεσκόνισμα. Θα στρώσω ό,τι είναι να στρώσω στο πάσο μου κτλ. Και στο τραπεζάκι μου, θα τα καθαρίσω, θα τα αδειάσω έτσι ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τα καινούρια. Και όταν είναι να έρθουν λοιπόν τα πράγματα θα σας τα δείξω, θα τα κάνουμε έτσι ένα χολάκι γρήγορο και μετά θα τα δείξουμε, θα δείξω τη διακόσμηση επιτέλους του δέντρου. Μου στείλανε μήνυμα ότι το δέμα μου έχει σταλεί και θα το παραλάβω γύρω στις 5 μερούλες από τώρα. Ελπίζω και νωρίτερα. Αυτά, οπότε είμαι χαρούμενη γιατί θέλω πάρα πολύ να στολίσω το δεντράκι μου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ θέλω να το στολίσω. Πόσο ανάγκη έχω αυτή τη στιγμή να βλέπω το δεντράκι μου αναμένο, φτιάχνει η διάθεση. Όσοι είστε στα σπίτια στολίστε τα, απλά μην μου στέλνετε ακόμα φωτογραφίες γιατί ζηλεύω. Πλάκα κάνω, να μου στείλετε όσες φωτογραφίες θέλετε από τα σπίτια σας που είναι στολισμένα. Να μου στείλετε τα δεντράκια σας στο Instagram και εγώ θα τα κάνω repost, να το ξέρετε. Επίσης θέλω να σας πω ότι θέλω να σας ρωτήσω μάλλον αν ενδιαφέρεστε να γυρίσω και κάποιο είδους μακιγιάζ μέσα σε ένα βλογκάκι, να κάνουμε έτσι μια περιποίηση, λίγο να φτιάξουμε το... να κάνουμε ένα μακιγιάζ ή να σας δείξω, ρε παιδί μου, ένα καθημερινό τεμπέλικο μακιγιάζ στο σπίτι. Κάτι τέλος πάντων να κάνουμε περί του μακιγιάζ, γιατί το έχω αφήσει πάρα πολύ στην άκρη. Και εντάξει, ξέρω ότι τώρα δεν είναι και οι εποχές που θα το... δεν είναι αναγκαίο να σας δείξω κάτι γιατί δεν βγαίνουμε, είμαστε λίγο πιο σφιγμένοι. Αλλά εντάξει, είναι ωραία τα καλλιτικά, μας φτιάχνουν τη διάθεση, έχουμε αρκετά, εγώ τουλάχιστον έχω μπόλικα. Επίσης μπορεί να πάρω τώρα έτσι κάνω δύο πραγματάκια για τις γιορτούλες. Και αν θέλετε να σας δείξω σε κάποιο βλογκάκι μέσα έτσι, μέσα στο βλογκάκι αν είναι, να μην το κάνω ξεχωριστό μακιγιάζ τάδε. Να κάνω έτσι μέσα στο βλογκάκι και ένα κομμάτι που θα βαφόμαστε. Αυτά πείτε μου αν το θέλατε να το δείτε. Εγώ τώρα έκανα το IGTV, δεν ξέρω αν βγήκε καλό για να το ανεβάσω. Ελπίζω να έχει βγει καλό και να ανέβει γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το μακιγιάζ μου. Το σκεφτόμουν μέρες, η παλέτα είναι εκπληκτική. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη. Γράφει πάρα πολύ ωραία, μπλέκονται τα χρώματα πολύ ωραία. Θα σας κάνω εδώ το review για τη LaRock μιλάω. Και θα σας τη δείξω στο βίντεο που χρησιμοποίησα τώρα πάντων κάποια χρώματα, αλλά ίσως κάνω και κάποιο άλλο έξτρα μακιγιάζ, γιατί η παλέτα έχει μέσα πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις και για να τις δοκιμάσεις όλες θέλεις τουλάχιστον δύο φορές ακόμα, δύο άλλα ακόμα e-looks ας πούμε να κάνω. Αυτό. Αυτά. Δεν έχω άλλο να σας πω. Μόλις ψήσω θα χλαπακιάσομαι, ναι, για να... Έχει πάει ώρα 4 η ώρα, παιδιά. Πήγε... Άμα ξεκινήσω να κάνω βίντεο μακιγιάζ, μέχρι να φέρω τα πράγματα να τα στήσω, να στήσω κάμερες, να στήσω φώτα,
να αρχίσω να γράφω, μετά να μαζέψω, να, θέλω το τρίωρο σίγουρα, δίωρο με τρίωρο σίγουρα. Και πάει η μέρα έτσι, πέφτει η μέρα έτσι. Μία κουπέλα που με παρακολουθεί στο YouTube μου έστειλε στο Instagram, είναι από Αυστραλία και μου έστειλε δεματάκι με snacks. Οπότε θα έρθει πολύ σύντομα στο κανάλι, δοκιμάσουμε snacks από την Αυστραλία. Είναι τώρα μέρος που το γνωρίζω και έχω ξεχάσει να σας το πω και την ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όταν θα κάνουμε το βιντεάκι το συγκεκριμένο θα την ευχαριστήσω προσωπικά σε αυτό το βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άνθρωποι που δεν με γνωρίζετε και με βλέπετε από το βίντεο με έχετε καταποχρεώσει και άλλη μια κοπέλα, θυμάστε που είχα γυρίσει τα σνακ από τη Σουηδία. Αν δεν ήταν αυτή δεν θα τα γύριζα. Δεν έχω πάει πουθενά ταξίδι και έχουν έρθει από διάφορες χώρες και με έχουν βρει τα σνακ. Χαίρομαι πάντως γιατί μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η στήλη τέλος πάντων στο κανάλι. Και αν ποτέ πάω κι εγώ κάποιο ταξίδι, ίσως δοκιμάσω και το κάνω και πιο συχνά. Επίσης έχω σκεφτεί να αγοράσω το συνδρομητικό κουτί που σου στέλνουν snacks τέτοια από διάφορες χώρες και θα ήθελα να το εντάξω στο κανάλι και πείτε μου γιατί οι αντιδράσεις του Νίκου πραγματικά είναι ονειρικές και εγώ δεν λέω, δεν είμαι πιο εύκολη στις δοκιμές αλλά ο Νίκος ειδικά είναι μούρλια, μου αρέσει πάρα πολύ η αντιδρασή. Γενικότερα θέλω να εντάξω στο κανάλι και άλλου είδους βιντεάκια. Ας πούμε, μου αρέσουν πάρα πολύ και έχουν, έτσι, είναι διασκεδαστικά, είναι χαλαρά. Τα βλέπεις και ξεχνιέσαι, τύπου ας πούμε βιντεάκια δοκιμάζω, τρώω με 1 ευρώ όλη μέρα ή τρώω με 2 ευρώ όλη μέρα ή δοκιμάζω έτοιμα φαγητά από εκεί ή παίρνω ό,τι παίρνει ο μπροστινός μου ή δεν ξέρω, 1000 πράγματα, τα βλέπω αυτά, μου αρέσουν, είναι έτσι. Ρε παιδί μου, κάτι που το βάζεις, το βλέπεις και γελάς, έτσι το κοιτάς αυθόρμητα, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα. Εμείς τώρα που μένουμε σε χωριό, είναι και λίγο περίεργο, μη σας πω λίγο awkward όλο αυτό, να πάρω το Deliveroo από εδώ που είναι 3 καταστήματα, άντε 4, δεν ξέρω πόσα είναι, από αυτά που ψωνίζουμε και αγοράζουμε απ' έξω, μας ξέρουνε με τα μικρά μας. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να του πω, φέρε μου, τάδε, ό,τι πήρε ο προηγούμενος. Θα μου κλείσει το τηλέφωνο του, θα έρθει και μου πει Αναστασία, τι λες, τι θες, τι κάνεις. Και λίγο η αλήθεια υπάρχει μια ντροπή, γιατί εδώ γνωριζόμαστε. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια σχέση αγάπης με το Deliveroo μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να φάμε το μεσημεριανό, θα βγάλω το κραγιόν μου. Κρίμα. Και ήταν πολύ καλό. Τα λέμε σε λιγάκι. 11 minutes later. Hello, τι κάνετε? Λοιπόν, μετά από ώρες. Να φέρω όλους τέλος. Ναι, η αλήθεια δεν θα σε φτάνω, φίλε, τα κάνουμε τώρα. Μετά από ώρες, αφού φάγαμε, ήπιαμε, είδαμε τα εργάτια μας, ξαπλώσαμε λίγο στον καναπέ. Τώρα είναι απόγευμα. Δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε, οπότε θα κλείσουμε εδώ το βιντεάκι. Μπορεί να βγει και λίγο πιο μικρό αυτό, αλλά δεν πειράζει, χωρέστε με. Γιατί θα υπάρξουν και μέρες λίγο πιο ντεμπέλτσες, οπότε ξέρετε τώρα μπορεί να είναι λίγο πιο μικρό. Λίγο, όχι πάρα πολύ. Οπότε ναι, να σας κλείσουμε εδώ, θα τα πούμε στο επόμενο καραντίνο vlog. Μετά από μία με 2 μέρες, δεν ξέρω, μετά από μία μέρα βασικά, κάπως έτσι θα το κάνω. Αν έχει ανέβει στο Instagram το IGTV που γύρισα σήμερα, να πάτε να το δείτε, να μου πείτε τη γνώμη σας. Ελπίζω να το έχω προλάβει, να το έχω ανεβάσει. Αυτά. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Bye! Bye! Γεια! Yeah. Yeah.